Καταρχήν ήταν ο Τσίπρας πάρα πολύ κουρασμένος, ο κύριος Τσίπρας το βράδυ. Πάρα φρικτά κουρασμένος ήταν, έτσι. Το... Λογικό νομίζω. Ναι. Άμα ξεκινάς την ημέρα σου με Ντάιζελμπλουμ και καταλήγεις αργά το βράδυ με όλους τους ηγέτες, έχει μια κούραση. Προσφάτων ήταν. Λοιπόν, κερδίσαμε, χάσαμε. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε ερωτήσεις πολλές, όπως είδα. Ναι. Κερδίσαμε, χάσαμε. Τώρα ποια είναι η αποτίμηση αυτή τη στιγμή, κύριε Σακελαρίδη? Εγώ θα σας πω κάποια πραγματικά γεγονότα και ας βγουν τα συμπεράσματα και από εσάς. Απλά λίγο με μπερδεύει γιατί ακούω και τη φωνή μου από μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τρόπο έτσι ώστε να διορθωθεί λίγο αυτό το θέμα. Να προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε αυτό, κύριοι συνάδελφοι. Έχει επιστροφή ο κύριος. Μπορώ να συνεχίσω πάντως. Απλά δεν θα ακούω πολύ καθαρά ενδεχομένως. Να σας πω λοιπόν, να σας παραθέσω κάποια από τα γεγονότα και από το Eurogroup και από τη Σύνοδο Κορυφής, να κάνουμε μια αποτίμηση αν θέλετε, παρόλο που δεν έχει τελειώσει αυτή η δύσκολη διαπραγμάτευση, συνεχίζεται μέχρι και τη Δευτέρα. Πριν από δύο μέρες, πριν από δύο βράδια στην ουσία, προχτές το βράδυ, με τη συνεδρίαση του Eurogroup, η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχτηκε να υπογράψει το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο προέβλεπε στην ουσία τη συνέχιση, την επέκταση του τρέχοντος προγράμματος και την υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να το ολοκληρώσει. Εμείς δεν μπήκαμε σε αυτό το κοινό ανακοινωθέν, γιατί πολύ απλά κάτι τέτοιο θα έγραφε στα παλαιότερα των υποδημάτων του την λαϊκή εντολή την οποία έχει πάρει η κυβέρνηση η σημερινή στην 25η Γενάρη. Και όχι μόνο από ένα πείσμα ή απέναντι στη λαϊκή εντολή, νομίζουμε ότι θα ήταν και εξαιρετικά αναποτελεσματικό σε επίπεδο του τι θα ακολουθούσε το επόμενο χρονικό διάστημα στην οικονομική και στην κοινωνική πολιτική. Υπήρξαν τότε οι πιέσεις ότι θα σταματήσουν οι συζητήσεις μέχρι το Eurogroup, το επόμενο Eurogroup στις 16 του μήνα και η ελληνική κυβέρνηση θα απομονωθεί. Ότι επιλέξαμε, μας λέγανε τη ρήξη και θα επιλέξαμε την απομόνωση. Εντάξει, τα είδαμε αυτά. Κάθε άλλο. Ναι. Ορίστε. Κάθε άλλο. Μόνο αυτό δεν έγινε. Ισχύουν αυτά. Δεν ισχύσαν. Δεν σας ακούω, συγγνώμη. Λέω. Όλα αυτά τα είπανε, δεν ίσχυσε τίποτα από όλα αυτά. Μια χαρά πήγε χθες από την κατάλαβα. Πού πάμε τώρα? Και σας λέω και σας παραθέτω τα γεγονότα, τα χθεσινά. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ είναι αυτός ο οποίος επιζήτησε την συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα έτσι ώστε να υπάρχει μια συμφωνία ότι θα αρχίσουν τα τεχνικά κλιμάκια. Και προσέξτε και τη διατύπωση της δήλωσης του κύριου Ντάιζελμπλουμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η δήλωση αυτή λέει ότι ενώ υπήρχε το προηγούμενο βράδυ στο κείμενο του Eurogroup επέκταση του τρέχοντος προγράμματος, η δήλωση του κ. Ντάιζελμπλουμ λέει να βρεθεί κοινό έδαφος ανάμεσα στο τρέχον πρόγραμμα και στις θέσεις νέας ελληνικής κυβέρνησης. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος πρέπει να διαπραγματεύεται και να διεκδικεί μια κυβέρνηση όταν θέλει να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα μεγάλο κέρδος. Στη Σύνοδο Κορυφής το κλίμα ήταν ένα κλίμα το οποίο αφήνει πολλά περιθώρια να πιστεύουμε ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα, έχει ανοίξει ο δρόμος για μια διαφορετική συμφωνία στον αντίποδα της πολιτικής που ακολουθήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωραία, κύριε Υπουργέ. Και από τις τοποθετήσεις εταίρων αποδείχθηκε ότι η Ελλάδα όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, όπως μας έλεγαν ότι θα απομονωθεί η Ελλάδα εάν έχουμε μια κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα. Αντιθέτως, βλέπουμε ότι. Εντάξει, κύριε Σακελαρίδη, δύο λεφτά τώρα. Επειδή... δεν είχαν χτιστεί το προηγούμενο. Δύο λεφτά. Επειδή είδαμε και σχεδόν όλο τον πρωθυπουργό παίξαμε από το πρωί. Δηλαδή, το είδαμε αυτό το κλίμα και τα. Να σας πω κάτι τώρα. Η συζήτηση τώρα των τεχνικών κλιμακίων θα καταλήξει μέχρι τη Δευτέρα που είναι το Eurogroup, ώστε εκεί να υπάρξει ένα κείμενο, κάποια καταρχήν συμφωνία, να ανοίξει ο δρόμο για συμφωνία, να υπογραφεί συμφωνία. Τη Δευτέρα, εάν όλα πάνε καλά. Εμάς αυτός είναι ο... αυτός ήταν ο αρχικός μας στόχος, αυτό συνεχίζει να είναι και ο στόχος μας. Λέγαμε ότι εμείς θέλουμε μέχρι τις 16 του Φλεβάρι να έχουμε καταλήξει σε μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία με τους εταίρους. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή εντείνεται η διαπραγμάτευση. Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε και εσάς αλλά και την ελληνική κοινωνία ότι αυτή η διαπραγμάτευση γίνεται πρώτα απ' όλα με νυφαλιότητα από τη δική μας την πλευρά, αλλά σίγουρα γίνεται και με μεγάλη αποφασιστικότητα. Ναι, δύο λεπτά. Ρωτώ το εξής. Υπουργέ, ρωτώ το εξής. Παρακαλώ. Θα υπάρχει το τεχνικό κλιμάκιο των τριών θεσμών. Οι λογιστές τους, οι άνθρωποι, οι τεχνοκράτες. Ένα τεχνικό κλιμάκιο, όχι πολιτικό, από τη δική μας τη μεριά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή ο διαπραγματευτής που έχουμε εκεί πέρα στο Euroworking Group και η Λαζάρντα, από ό,τι ξέρω που είναι αυτό, και δεν ξέρω ποιοι άλλοι τεχνικοί. Και θα συζητούν τα δύο τεχνικά κλιμάκια.
Όχι τεχνικό κλιμάκιο δικό τους με τους υπουργούς μας ή με τον Πρωθυπουργό όπως γινόταν στο. Αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα. Θα καταλήξει κάπου ούτως ώστε τη Δευτέρα στο Eurogroup να συζητηθούν και λεπτομέρειες και να μπει υπογραφή και να ξέρουμε ότι από Τρίτη έχουμε γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος σας ή... Αυτός είναι ο στόχος. Όπως ακριβώς το περιγράψατε. Να έρθει μια πρόταση η οποία να καταλήξει, αυτή η ομάδα, η τεχνική ομάδα διαπραγμάτευσης των τεχνικών ζητημάτων, να καταλήξει σε μια πρόταση η οποία θα πάει τη Δευτέρα το μεσημέρι στο Euro Working Group, η οποία θα πάει μετά στο Euro Group τη Δευτέρα το απόγευμα. Ναι. Ωραία. Τώρα, μπορείτε να μας δώσετε, κύριε Σακελαρίδη, μπορείτε να μας δώσετε μια. Κάθε συμφωνία, βέβαια, ή κάθε πιθανή συμφωνία έχει και συμβιβασμούς και αυτά. Μπορείτε να μας πείτε 2-3 στοιχεία που έχουμε υποχωρήσει εμείς μέχρι τώρα. Γιατί σας ρωτάω τώρα, γιατί υπάρχουν οι αντιπαλοί σας ήδη, οι οποίοι λένε ότι ετοιμάζεται ένα καινούριο μνημόνιο με άλλο όνομα. Απλώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, πού έχουμε υποχωρήσει, πού δεν θα υποχωρήσουμε, ποια είναι η κατάσταση. Θα σας απαντήσω συγκεκριμένα, αφού πω ότι πρώτα απ' όλα ειλικρινά βλέπουμε συμπόνια και κατανόηση όλους αυτούς οι οποίοι βλέπουν μια κυβίσκηση στις θέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Γιατί είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να αντιληφθούν μέχρι πριν από λίγο, δεν μπορούσαν να αντιληφθούν και δεν μπορούσαν καν να χωρέσει στο μυαλό τους ότι μπορεί μια ελληνική κυβέρνηση να διεκδικεί πράγματα, να παραμένει σταθερή στις θέσεις της και ταυτόχρονα να κερδίζει και να ανοίγει νέους δρόμους. Επομένως, δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Δεύτερον, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η διαπραγμάτευση. Από σήμερα θα ξεκινήσουν τα τεχνικά κλιμάκια αυτές τις συζητήσεις. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να κάτσουμε στο τραπέζι, αλλά να είστε σίγουροι ότι για εμάς όλες αυτές οι πολιτικές οι οποίες είχαν δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, είχαν οδηγήσει σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Η πολιτική η οποία οδηγεί σε μεγαλύτερη ένταση πολιτικών λιτότητας, οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες οδηγούσαν στην αποδόμηση και του κοινωνικού κράτους, αλλά και στην αποδόμηση στην ουσία βασικών λειτουργιών και του δημόσιου τομέα, είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν πρόκειται να γίνουν από εμάς, είναι μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν συζητιούνται, είναι μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τα εργασιακά και την αγορά εργασίας, οι οποίες θα μπουν στις καλέντες από εμάς. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο άλλο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, έτσι ώστε να είναι προοπτικές για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Πάντως έχουν ανησυχήσει και μερικά εδώ πέρα, γιατί ακούνε τις δηλώσεις. Απλά θα πρέπει σε λίγο να κλείσω, γιατί θα φεύγουμε για την Αθήνα. Άντε. Καλό ταξίδι, λοιπόν, τα λέμε από κοντά. Καλό ταξίδι, θα σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας και στους καλεσμένους σας. Να είστε καλά, και σε Αγγελάριδη, ευχαριστούμε πολύ.